Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα, με τη βοήθεια του κύριου Παναγιωτάκη, θα δείτε μια εικόνα η οποία θα είναι ενδεικτική. Το σημείο που βλέπετε, το ασθενοφόρο το οποίο κινείται αυτή τη στιγμή, μόλις έχει παραλάβει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εγκλωβιστεί και ανασύρθηκε δυστυχώς νεκρός. Δίπλα υπάρχει λοιπόν ένας νεκρός. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η πληροφορία και μακάρι να μείνουμε σε αυτό τον αριθμό. Βλέπετε και τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκεί ακριβώς λοιπόν που βλέπετε που υπάρχει ένα κενό, υπήρχε μία εκκλησία, ο ναός του προφήτη Ηλία. Κατέρευσε πλήρως. Ναι. Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν, έκανε κάποιες εργασίες συντήρησης επισκευής και καταπλακώθηκε από τα θραύσματα την στιγμή ακριβώς της δόνησης των 5,8 Ρίχτερ. Αυτή τη στιγμή ακούω και ελικόπτερο να πλησιάζει πάνω από το Αρκαλοχώρι. Θα δούμε, οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Στην βόλτα εντός εισαγωγικών που κάναμε μέσα στην Κωμόπολη για να φτάσουμε εδώ όπου υπήρχε ο εγκλωβισμένος, είδαμε το χωριό, την Κωμόπολη, να έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Έχουν υπάρξει καταρρεύσεις πολλών κατοικιών. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα καθώς έχουν πέσει, έχουν κοπεί καλώδια της ΔΕΗ. Υπάρχει ήδη πρόβλημα στην ίδρυυση. Ο κόσμος είναι έξω, όπως καταλαβαίνετε. Οι αρχές είναι επιποδός. Βλέπουμε, ναι, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα Αγκούστα Μπέλ που έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Είναι τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης πολεμικής αεροπορίας, το οποίο προφανώς περιδιαβαίνει την περιοχή της Πεδιάδας, που βρίσκεται στο επίκεντρο, βρέθηκε στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, ώστε οι αρχές να έχουν μια συνολική εικόνα, γιατί εκτός από τις καταρρεύσεις παλαιών κατοικιών μέσα στο Αρκαλοχώρι και στα Πέριξ χωριά, έχουν κλείσει και δρόμοι από κατολισθήσεις, όπως επίσης έχουν δημιουργηθεί και διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση, την υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση των περιοχών. Περιττόν από τη στιγμή ακριβώς που φτάναμε εδώ, σημειώθηκε μετασεισμός πολύ έντονος. Τρομακτικός θα λέγαμε στον θόρυβο, οπότε είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τι ακριβώς βίωσαν οι άνθρωποι με τα 5,8 Ρίχτερ, τα οποία σημειώθηκαν ακριβώς κάτω από τα πόδια τους. Και το λέω αυτό γιατί εμείς ευρισκόμενοι τη στιγμή του σταθμού, τη στιγμή του σεισμού στο σταθμό μας στο Ηράκλειο, βίωσαν πολύ έντονα το σεισμό, μια δόνηση ισχυρότατη που προκάλεσε πανικό και στην πόλη του Ηρακλείου. Βεβαίως, επιστρέφοντας, ερχόμενοι καθοδόν προς το Αρκαλοχώρι, είδαμε την ζωή στο Ηράκλειο να επιστρέφει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Να αναφέρω ότι στην πόλη του Ηρακλείου έχουν ενημερωθεί οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους από τα σχολεία για λόγους ασφαλείας, για να είναι κοντά με τις οικογένειες τα παιδάκια. Είναι πολύ λογικό. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ στο Αρκαλοχώρι και βλέπουμε το ασθενοφόρο με την σωρό του άτυχου άνδρα. Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται περί νεκρού. Δεν ξέρουμε όμως κάτι περισσότερο, αν είναι Έλληνας, αν είναι αλλοδαπός εργάτης. Την ηλικία του δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Απλώς να σημειώσω στην εικόνα που σας έλεγα και νωρίτερα ότι στο σημείο εκεί που υπήρχαν τα πυροσβεστικά οχήματα, που υπάρχουν τα πυροσβεστικά οχήματα, υψωνόταν μία εκκλησία. Είναι μία από τις δύο εκκλησίες στο Αρκαλοχώρι, η οποία κατέρευσε πλήρως. Δεν υπέστη δηλαδή απλώς ζημιές, αλλά κατέρευση. Μιλάμε για ολική κατάρρευση. Και ο άνθρωπος αυτός. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Μας είπες ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε εργασίες στην εκκλησία εκείνη την ώρα. Ναι. Εκτελούσε εργασίες. Ναι. Υπήρχαν και άλλοι στο. Βρισκόταν μέσα στην εκκλησία. Υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ήταν εκτός. Ο άτυχος άνδρας ήταν εντός, δεν πρόλαβε να βγει. Βλέπουμε τώρα το ελικόπτερο, το Αγκούστα Μπέλ, το οποίο πετάει πολύ χαμηλά πάνω ακριβώς από το Αρκαλοχώρι. Κατεβαίνουν κλιμάκια κάτω στην Κρήτη, Γιώργο. Κατεβαίνουν κλιμάκια κάτω στην Κρήτη. Μείνε σε παρακαλώ, να είμαστε συνδεδεμένοι και μας δίνεις όλες αυτές τις εικόνες, να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιώργο Γκιουλμιχάλη. Είναι κάτοικος της περιοχής του Αρκαλοχώρι, υποθέτω, και εσείς, κύριε Γκιουλμιχάλη. Ναι, λίγο πιο κάτω από το εκκλησάκι που κατέρευσε. Το εκκλησάκι που κατέρευσε και έχουμε τον. Ο προφήτης Ηλίας. Τον άνθρωπο, μάλιστα. Τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι η δική σας η εμπειρία? Ήταν πολύ δυνατός ο σεισμός, παλιά κτίρια καταρρεύσανε, καινούργια έχουν πάρα πολλές ζημιές. Ναι. Αυτά. Εσείς που ήσασταν εκείνη την ώρα? Ήμουν στο κέντρο, στο Αρκαλοχώρι. Στο χώρο εργασίας σας? Ναι.
στο χώρο εργασίας σας. Και όσο εσείς μας λέτε, βλέπουμε και εμείς αποκλειστικές εικόνες, κυρίες και κύριοι, από το Αρκαλοχώρι αυτή τη στιγμή και τις ζημιές που έχουν, οι πρώτες ζημιές που έχουν καταγραφεί. Και εκείνη τη στιγμή τι έγινε, κύριε Κυρμιχάλη? Επικράτησε ένας πανικός. Βγήκατε στους δρόμους? Ναι. Πέσαν δύο κτίρια παλιά εκεί κοντά μου και μετά... Τι κτίρια ήταν αυτά? Τι κτίρια? Παλιά ήταν. Δεν υπήρχε κόσμος μέσα ή... Κόσμος ο πιο πολύ πρόλαβε και πετάχτηκε έξω από τα κτίρια. Ήτανε κτίρια σπίτια, ήτανε υπηρεσίες? Μαγαζιά, άλλες. Μαγαζιά, υπηρεσίες, όλα. Πάσαν βιτρίνες. Ώρα αιχμής ούτως ή άλλως. Αυτή η ώρα αιχμής, οπότε ο κόσμος στους δρόμους. Και μετά βγήκατε στους δρόμους και μπορούσατε να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους σας, με τους οικείους σας? Μέσω τηλεφώνου μπορούσαμε. Κινητή διέθετε σήμα. Οι αρχές έσπευσαν αμέσως να σας βοηθήσουν. Με το αμάξι πάει. Δεν σας άκουσα. Έσπευσαν οι αρχές, βρήκατε κόσμο να σας βοηθήσει, είχατε γρήγορα ενημέρωση? Ναι. Είχαμε γρήγορα ενημέρωση, αλλά μετά ξανά έκανε πολλούς μεταφυσμούς και συνεχίζει ακόμα να κάνει. Το σχολείο είναι κοντά? Είναι σε απόσταση από το κέντρο γύρω στο 1 χιλιόμετρο, το πιο μακρινό. Ναι. Έχει 3-4 σχολεία. Έχετε εσείς παιδί στο σχολείο? Ναι. Και τι έγινε, σας ειδοποίησαν, πήγατε εσείς, τρέξατε εκεί? Ναι, τρέξαμε και το παραλάβαμε. Ήταν, υποθέτουμε, φοβισμένο. Όλοι ήταν φοβισμένοι, ναι. Και εκεί σημαντικά. Γιατί και τα σχολεία πάθανε μεγάλη ζημιά. Πέσαν φωτιστικά, τζαμαρίες. Το σχολείο που ήταν το παιδί σας έχει υποστεί ζημιές? Ναι. Από ό,τι μου είπε ο γιος μου, ναι. Ναι. Δημοτικό ή γυμνάσιο, τι σχολείο είναι αυτό? Είναι λύκειο. Τα παιδιά ξέρανε γρήγορα να φύγουν έξω, ξέρανε πώς να αντιδράσουν σε αυτή την περίπτωση? Ναι, από ό,τι ξέρω όλη τη βδομάδα, και τώρα κάνει μεταφυσμούς, όλη τη βδομάδα τους κάνανε ασκήσεις ετοιμότητας. Γιατί έχουν προηγηθεί 4 μήνες πολλών δονήσεων, ναι. Οπότε έπρεπε να προετοιμαστούν για κάτι τέτοιο. Δεν χτύπησε κάποιο παιδί από αυτές τις ζημιές που μας είπατε? Κάτι ψιλοτραυματισμούς μόνο από γυαλιά. Τα παιδιά? Ναι. Δηλαδή πέσανε τα τζάμια και κόπηκαν στα χέρια ή στα πόδια ενδεχομένως. Ναι, αλλά όχι σοβαρά πράγματα. Ναι. Ούτε στριμώχτηκαν στον πανικό τους κατά την έξοδο. Δεν έχετε τέτοια εικόνα? Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα. Mm-hmm. Τα σπίτια που έχουν καταρρεύσει, που είπατε, τα κτίρια αυτά, θα επαναλάβω, γιατί ξέρετε, θέλουμε να είμαστε και εμείς σίγουροι ότι μεταδίδουμε. Οι εγκλωβισμένοι μέσα, αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι μέσα, υπήρχαν άνθρωποι? Τι να σας πω, γυρίζουν κλιμάκια πυραδεστικής από το Δήμο και ψάχνουν τα κτίρια. Δεν ξέρω αν έχουν ακόμα εγκλωβιστεί, δεν έχω εικόνα τέτοια. Είναι... Από ό,τι ξέρω, σε ένα σούπερ μάρκετ έπεσε ένα τείχος και ψάχνουν να βρουν μια ηλικιωμένη. Στο σούπερ μάρκετ ψάχνουν να βρουν την ηλικιωμένη? Ναι, έπεσε ένα τείχος. Έπεσε ένα τείχος. Στο κέντρο του ναι, της το πόλης. Κέντρο του Αρκαλοχωρίου. Ναι. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι βγήκαν έξω από το σούπερ μάρκετ, ξέρετε? Α, δεν ξέρω να σας πω. Μάλλον βγήκαν όλοι έξω. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε επισήμως, το λέμε και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, εργάτης ο οποίος ήταν σε εκκλησία της στο Αρκαλοχώρι, κυρίες και κύριοι, η οποία κατέρευσε και καταπλακώθηκε δυστυχώς πριν από λίγο ανασύρθηκε νεκρός, και μας δίνει και τις πληροφορίες ο κύριος Γκουλμιχάλης, την πληροφορία ότι σε σούπερ μάρκετ έπεσε τείχος με αποτέλεσμα και χωρίς αποτέλεσμα, βγάζω αυτό, και αναζητείτε μια γυναίκα για να μην δημιουργούμε και εντυπώσεις. Ναι. Δεν ξέρετε κάτι για κάποιο άλλο? Όχι, δεν ξέρω.